Τον σεβασμό μεταξύ των Ορθόδοξων Εκκλησιών ως καρδιά της επίλυσης ζητημάτων, όπως το Ουκρανικό, αναδεικνύει ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος με επιστολή του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Η επιστολή ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου, την οποία εξασφάλισε το ΡΙΚ, εστάλει προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη για ενημέρωσή του ότι ο Μακαριότατος θα προχωρούσε σε αναγνώριση της Ουκρανικής Αυτοκεφαλίας, κάτι που έπραξε το περασμένο Σάββατο, και αναλύει το σκεπτικό της απόφασης. Ο Αρχιεπίσκοπος φέρει ως παράδειγμα σεβασμού των εκκλησιαστικών θεσμών την Κύπρο, η οποία έχει αριθμό αποδήμων που ισούται με τον πληθυσμό που ζει στην ίδια τη χώρα και υποδεικνύει ότι με σεβασμό πάντοτε η Κυπριακή Εκκλησία δεν παρεμβαίνει στις κατατόπους εκκλησίες για διαπείμανση των πιστών. Στην επιστολή του, ο Μακαριότατος τονίζει πως η κάθε τοπική Ορθόδοξος Εκκλησία οφείλει να παραμένει εντός των ορίων της συμφώνως με τον Εκδοθέντα με την ανακήρυξή της τόμα αυτοκεφαλίας και όχι να παρεμβαίνει χειροτονούσα επισκόπους σε επαρχίες άλλης τοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, εάν παρεπιπτόντως διαμένουν σε αυτήν απόδημοι της πρώτης. Επισημαίνει ο Μακαριότατος πως η οποιαδήποτε αυθαίρετη παρέμβαση της Ρωσικής Εκκλησίας στα όρια άλλης τοπικής Εκκλησίας κανονικώς απαγορεύεται, πόσο δε τονίζει να διαμαρτύρεται ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο εισέρχεται στα δικά της εσωτερικά θέματα. Συνεπώς, υπογραμμίζει ο Μακαριότατος, εάν επιθυμούμε η όλη Ορθοδοξία να βρίσκεται σε ψηλά πνευματικά επίπεδα, οφείλουμε να μένουμε πιστοί και ακριβείς στα υποδειχθέντα όρια από τους τόμους έκασης Εκκλησίας. Αναφερόμενος στην ουδετερότητα στο Ουκρανικό που είχε αποφασιστεί από την Ιερά Σύνοδο, ο Μακαριότατος σημειώνει ότι ήταν αποτέλεσμα κυρίως της προσωπικής του γνώμης, διότι θεωρεί την Κυπριακή Εκκλησία ως άριστο παράδειγμα για μίμηση από τις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες, αλλά και για να μπορέσει να διαδραματίσει συμφιλειωτικό ρόλο χάρη της ενότητας της Ορθοδοξίας. Επισημαίνει στην επιστολή του, ωστόσο, ότι η κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεψε να συνεχίσει την αποστολή του, αλλά και από την άλλη, διείδε, σημειώνει, και το ατελέσφορο των προσπαθειών του. Σε μια άλλη διάσταση του θέματος, το Ρωσικό Πατριαρχείο, ενοχλημένο για την Κυπριακή απόφαση, δημοσιοποίησε επιστολή του Μακαριωτάτου του 2018, με την οποία ανέφερε ότι η Εκκλησία της Κύπρου ουδέποτε θα αποστεί από τη θέση στήριξης με όλες τις δυνάμεις της Ρωσικής Εκκλησίας στο θέμα της Ουκρανίας, αλλά και ότι θεωρεί τη θέση αυτή δίκαιη και δικαιολογημένη, διότι εκεί, εννοώντας το Κίεβο, βρίσκονται οι πνευματικές ρίζες των Ρώσων. Σε δήλωση στο ΡΙΚ, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος εξηγεί ότι κατά τον χρόνο αποστολής της επιστολής δεν γνώριζε ουσιώδεις πτυχές, όπως ότι στον τόμο αυτοκεφαλίας που παραχωρήθηκε στη Ρωσία υπήρχε όρος για μνημόνευση από την Ουκρανική Εκκλησία του Οικουμενικού Πατριάρχη πρώτα ως του Οικίου Προκαθημένου και έπειτα του Πατριάρχη Μόσχας. Αυτό, αναφέρει ο Μακαριότατος, τερματίστηκε το 1917. Ωστόσο, μετά την πτώση του κομμουνισμού δεν αποκαταστάθηκε το κανονικό καθεστώς παρά την επιθυμία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τονίζει πάντως πως ουδόλως ανερεί όσα είπε το 2018 και μάλιστα σε σχετική συζήτηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη τάχθηκε, σημειώνει, υπέρ της δημιουργίας εξ αρχίας στο Κίεβο, η οποία να υπάγεται στη Μόσχα, ή και δημιουργία νησίδας που να ανήκει στη Ρωσική Εκκλησία, για να τους θυμίζει, σημειώνει, τις θρησκευτικές τους ρίζες. Θεώρησε, αναφέρει ο Μακαριότατος στο ΡΙΚ, ότι αυτό είναι ορθό και δίκαιο λόγω των δεσμών των Ρώσων με το Κίεβο όπου βαπτίστηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, η θέση αυτή εκφράζει και τον Οικουμενικό Πατριάρχη.